Λοιπόν, παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένας φανταστικός άνθρωπος, πέρα από τον μπασκετμπολ, σας το ξέρουμε. Έτσι, ναι, δεν ναι. Έφτανε δηλαδή, να μας το αποδείξει η κυρία που θα μας το πει εδώ πέρα. Είναι η κυρία Λάουρα Κόουτες, είναι παρουσιάστρια στο CNN και η ίδια μοιράστηκε μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή που έζησε ο γιος της με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Τι είπε λοιπόν η ίδια. Είπε ότι είχε πάει το μικρό της γιο, ο οποίος έβλεπε τον Γιάννη σαν να είναι πραγματικά Θεός. Σαν να είναι ο ήρωάς του, το πρότυπό του. Τον πήγε λοιπόν στο νικητήριο αγώνα με τους Knicks και είπε ότι θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια προσωπική ιστορία. Δεν δείχνω, λέει, τα παιδιά μου συνήθως, λέει, δεν το κάνω, αλλά αυτή τη φορά, λέει, ήθελα να το κάνω μόνο και μόνο για να δείτε το μεγαλείο του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Πάω λοιπόν, λέει, τον γιο μου, ο οποίος με το που βλέπει τον Γιάννη αρχίζει πιάνει το κεφάλι του και έλεγε στη μαμά του ότι μου φτάνει μόνο να με κοιτάξει, να μου χαμογελάσει και να μου κάνει ένα νεύμα. Αλλά ο Γιάννης έκανε κάτι παραπάνω, ίδιος, φτάνει το παιδάκι του, λέει, ότι είμαι, λέει, ο μεγαλύτερος, λέει, φαν σου. Βάζει το παιδί, βουρκώνουν τα μάτια του. Ο Γιάννης βγάζει τα παπούτσια, τα υπογράφει, τα δίνει στο πιτσιρικά, του έρχεται καλά Χριστούγεννα και το παιδί καταλαβαίνει τώρα στην ψυχή του μέσα τι χαρά πρέπει να ένιωσε. Βγήκε λοιπόν, το είπε η παρουσιάστρια στο CNN και είπε επίσης η ίδια ότι ο δικός μου, λέει, ήρωας είναι ο γιος μου, τον είδα δίπλα στον δικό του ήρωα, τον Γιάννη. Μακάρι να υπάρχουν τέτοιοι αθλητές, μακάρι, είπε, να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Που νομίζω πραγματικά μια φανταστική στιγμή που προσθέτει άλλο ένα λιθαράκι. Αυτό που του συμβαίνει. Το παιδάκι. Το βλέπει. Που βγάζει τα παπούτσια, τα υπογράφει για να τα χαρίσει. Ναι. Για τα Χριστούγεννα θα τα κρατήσει για μια ολόκληρη ζωή προφανώς. Ναι, και όταν τον ρώτησε η μαμά του πώς ένιωσες, λέει, μαμά, λέει, ζούσα το όνειρο. Ζούσα, λέει, το όνειρο. Εντάξει, νομίζω είναι αυτό που λένε, άλλοι να λένε λιθαράκι. Στο τι προσωπικό τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που το ξέρουμε. Τον Άγιο Βασίλη με το Έλκυστον είχε μπροστά του λιγότερη χαρά θα ήγιωθε. Πες το ψέματα. Έτσι, πραγματικά. Μα και, ο ίδιος, να σου πω τώρα και κάτι. Ναι. Δεν ήταν, τώρα πέρα από το, δεν ήταν υποχρεωμένος ούτε να βγάλει παπούτσιο, ούτε να υπογράψει, ακόμα και να πήγαινε, να δίνει το χέρι, να μιλούσε, πάλι χαρούμενο. Τρισευτυχισμένο θα ήταν. Αλλά κάνει το έξτρα. Λοιπόν,